Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα 5 βασικά πινέλα που χρειάζεσαι να έχεις στο νεσέσέρ σου για σένα. Για σένα που σου αρέσει να βάφεσαι και ψιλομπερδεύεσαι με τα πινέλα. Επίσης, στο τέλος θα σας δείξω και αυτό το ένα προϊόν που μπορεί να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες. Οπότε, αν βρίσκεται ενδιαφέρον στο βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Θα σας πω ότι αυτό που ακούγεται, αυτό το είναι ο ανεμιστήρας, γιατί εδώ πέρα έχει υπερβολική ζέστη, το air condition δεν λειτουργεί, οπότε 40 βάθμους και το κορμί καταλαβαίνεις. Σήμερα θα σας δείξω και κάποιες εταιρείες, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές για εταιρείες με οικονομικά πινέλα, αλλά να είναι και ποιοτικά, οπότε θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Θα περάσουμε στην πρώτη κατηγορία που καλύπτει τη βάση του προσώπου, το make-up, το foundation, πείτε το όπως θέλετε, όπου τα έχω χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Αυτές οι τρεις κατηγορίες αφορά πάρα πολύ τη σύσταση foundation, και το πώς θέλετε να είναι η τοποθέτηση του foundation, αλλά και τι κάλυψη θέλετε να αφήσει στην επιδερμίδα σας. Τα δύο πρώτα είναι από τη Real Techniques και αυτό εδώ είναι από την εταιρεία Zoeva. Εκτός από αυτές εδώ τις τρεις επιλογές, μπορείτε να βρείτε και επιλογές που είναι σαν αυτές εδώ. Αυτό εδώ, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, είναι πινέλο βάσης. Το έχω χρησιμοποιήσει σαν πινέλο βάσης. Εμένα προσωπικά δεν με έχει βολέψει τόσο πολύ. Οπότε το χρησιμοποιώ περισσότερο για να βάλω βάση στο στέρνο ή να βάλω λάμψεις και τέτοια πράγματα στο υπόλοιπο σώμα. Το συγκεκριμένο όμως πινέλο φτιάχτηκε για βάση. Δεν θα σας βολέψει όμως τόσο πολύ. Επόμενη επιλογή είναι ένα πινέλο αυτής της μορφής, όπου έχει ακριβώς εδώ πάνω τι για τριχούλες, έχει σφουγγαράκι απευθείας, το οποίο βέβαια μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να κάνεις κοψίμα, να τοποθετήσεις το concealer σου, αλλά και διάφορες άλλες χρήσεις. Και επόμενες επιλογές είναι αυτές οι δύο που είναι σχετικά ίδιες, είναι παρόμοιες. Είναι τα πιο flat, αυτό είναι λίγο ένα τσακ πιο στρογγυλό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αλλιώς. Αλλά επίσης έχουμε και αυτή την τελευταία επιλογή που είναι αυτή εδώ, που είναι πολύ πιο flat, που πάλι είναι για τοποθέτηση foundation. Αυτό είναι από την εταιρεία JSAP και αυτό είναι από την εταιρεία Freya. Είναι και οι δύο αρκετά οικονομικές εταιρείες και πάρα πολύ καλές. Δεύτερη κατηγορία, concealer. Όπως βλέπετε, σας έχω αρκετές επιλογές, πάω να σας δείξω όμως τις τρεις πιο βασικές. Οι τρεις επιλογές μου λοιπόν είναι αυτές εδώ. Ξεκινάμε με το πρώτο πινιλάκι, όπου βοηθάει πάρα πολύ στο να καθαρίσετε λεπτομέρειες, όπως ας πούμε την άκρη που είναι το eyeliner. Αν θέλετε να καθαρίσετε, να κάνετε ένα καθαρό cut crease, αν θέλετε να έχετε πιο καθαρή γραμμή κάτω από το μάτι. Μετέπειτα, έχουμε αυτή εδώ την επιλογή, αφήνει ένα πιο airbrush αποτέλεσμα, δηλαδή πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα, πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και μετέπειτα έχουμε αυτή εδώ την επιλογή, όπου είναι ένα πολύ πιο παχύρευστο πινέλο, το οποίο κάνει full κάλυψη με ταμποναριστές κινήσεις, ώστε να μπορεί να μπει το concealer μέσα στις ρητιδούλες και να έχουμε έτσι ένα πιο καλυπτικό αποτέλεσμα. Οι μετέπειτα επιλογές που σας έδειξα πριν είναι αυτές εδώ, όπου καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ το πινελάκι βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έχει αυτό το κόψιμο, έτσι ώστε αν θέλετε να καθαρίσετε πιο εύκολα το eyeliner σας, πάτε κατευθείαν έτσι ή πάτε κατευθείαν κατά αυτόν τον τρόπο. Το συγκεκριμένο πινέλο θα σας βοηθήσει σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε και πιο ανωδικό το πρόσωπό σας χρησιμοποιώντας concealer. Θα έρθει σε ένα επόμενο βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε ανωδικό το πρόσωπό μας μόνο με concealer, και οπότε θα δείτε καλύτερα το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το πινελάκι. Ξέρω θα με ρωτήσετε, αυτό είναι λογικά από κάποια συλλογή που είχα πάρει. Δεν θυμάμαι καθόλου τώρα την εταιρεία. Θα σας την βάλω από κάτω άμα θυμηθώ πώς λέγεται η εταιρεία. Και αυτά τα δύο πινελάκια είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό εδώ που σας έδειξα. Απλά είναι λίγο πιο κοντότριχα, όμως έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι από την εταιρεία Zoeva και αυτό εδώ δεν ξέρω από πού είναι, όπως επίσης και αυτό δεν ξέρω από πού είναι. Γιατί δεν αναγράφουν πάνω τα ονόματά τους και έτσι δεν ξέρω τις εταιρείες για να σας βοηθήσω. Τα προηγούμενα που σας έδειξα ήταν Freya και αυτό ήταν από την εταιρεία Mio Mare, νομίζω ότι θα τη βρείτε στα Lidl. Κατηγορία νούμερο 3, πινέλα πούδρες. Σας έχω εδώ αρκετά μπόλικα πινέλα πούδρες, αλλά ποια είναι αυτά που βλέπουμε πιο συχνά και ποια είναι αυτά που πραγματικά χρησιμοποιούμε. Τα τρία πινέλα πούδρες που βλέπουμε πιο συχνά είναι αυτής της μορφής. Ξεκινάμε με αυτά που είναι πιο μεγάλα και πιο fluffy, το συγκεκριμένο της εταιρείας Freya, το οποίο είναι για να καλύψει όλο το πρόσωπο. Συνεχίζουμε σε αυτό εδώ πέρα που βοηθάει πάρα πολύ
πολύ ώστε να τοποθετήσουμε και έτσι επειδή έχει αυτή τη γωνία, μπορείς να βοηθήσεις να κάνεις πιο καθάρισμα στο contour σου, να βάλεις έτσι κάτω από τα μάτια σου, να κάνεις ακόμα και τη φωτοσκίαση στη μύτη σου και μετέπειτα έχουμε και αυτό εδώ πέρα που είναι ουσιαστικά αυτά τα δύο σε ένα. Και για μένα βολεύει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα άλλα δύο, γιατί καλύπτει περισσότερες ανάγκες. Το μεσαίο πινέλο είναι από την εταιρεία JSAP και αυτό εδώ πέρα είναι από την εταιρεία Japoneski. Και περνάμε στα υπόλοιπα πινέλα που σας έδειξα προηγουμένως, όπου έχουμε τα πολύ μεγάλα πινέλα που βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάποια που είναι πιο flat και έχουμε κάποια που είναι έτσι πιο μεγάλα και στρογγυλά, που κατά τη δική μου άποψη, όπως βλέπετε, καλύπτει κυριολεκτικά όλο το πρόσωπο και βέβαια έχει να κάνει με τις ανάγκες και τις αναλογίες του δικού σας προσώπου. Να επιλέγετε πινέλα που να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του δικού σας προσώπου. Ας πούμε, εγώ που έχω πολύ μικρό πινέλο, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω βάζοντας πούδρες με τόσο μεγάλα πινέλα. Οπότε επιλέγω πιο μικρά, πιο μαζεμένα πινέλα. Ας πούμε ένα πινελάκι σαν αυτό εδώ. Ακόμα και αυτό εδώ είναι πολύ μεγάλο για το δικό μου πρόσωπο. Ενώ αυτό εδώ πέρα έχω περισσότερο έλεγχο. Έχουμε αυτά τα δύο πινέλα που είναι από την εταιρεία Φρεάρια και έχουμε και αυτό εδώ το πινέλο που είναι από την Morphe, το οποίο μπορείς βέβαια να το χρησιμοποιείς ακόμα και για να τοποθετήσεις το ρούζ σου. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, τα πινέλα σας μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και με διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο για το λόγο που έχουν φτιαχτεί. Η τέταρτη κατηγορία είναι πινέλα για τοποθέτηση του ρούζ αλλά και του κόντουρ σου. Και σας έχω όλες αυτές τις επιλογές, πάω να ξεχωρίσουμε κάποιες. Επέλεξα να σας δείξω αυτά τα τρία γιατί έχουμε το προηγούμενο πινέλο που σας έδειξα, που είναι πινέλο πούδρας, αλλά είναι και από τα πιο βασικά πινέλα για να τοποθετήσετε ρούζ σας. Το βλέπετε και συνήθως έχει αυτή η κυκλική μορφή, έτσι βοηθάει στο να τοποθετηθεί πολύ πιο όμορφα το ρούζ στο πρόσωπό σας. Μετέπειτα έχουμε αυτά τα πιο υπογόνια πινέλα, που κάνουν δηλαδή αυτή τη γωνία, που βοηθούν πάρα πολύ ώστε να κάνετε τη σκίαση στο πρόσωπό σας ή να αναρθώσετε γενικότερα το πρόσωπό σας, ακόμα τοποθετώντας ρούζ είτε τοποθετώντας το bronzer σας. Και μετέπειτα έχουμε και αυτής της μορφής τα πινέλα, τα οποία είναι τα πιο συμπαγές, γιατί αυτά βοηθούν όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάποιο bronzer που είναι πιο υγρής μορφής ή ρούζ που είναι πιο υγρής μορφής, ώστε να απλωθεί πιο ομοιόμορφα στο πρόσωπο. Οι εταιρείες που σας δείχνω είναι Δημήτρη Στράτος, NYX και Morphe. Και πάμε να σας δείξω και τις άλλες επιλογές που μπορείτε να έχετε. Αυτό εδώ το πινέλο καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες για πιο υγρά προϊόντα. Αυτό εδώ είναι σαν το υπογόνιο, μόνο που είναι πιο flat, καλύπτει κυρίως για να τοποθετήσετε bronzers και contour, είτε υγρή μορφή, είτε πουδρένια μορφή. Μετέπειτα έχουμε ένα υπογόνιο, αλλά είναι λίγο πιο flat, αυτό βοηθάει περισσότερο στο να καλύψει περισσότερη περιοχή, γιατί αν δείτε το πάχος είναι αρκετά πιο μεγάλο. Και μετέπειτα έχουμε αυτής της μορφής που είναι τα πιο κυκλικά και είναι της εταιρείας JSAP. Εταιρεία JSAP, εταιρεία Morphe και εταιρεία δεν γνωρίζω. Πέμπτη και τελευταία κατηγορία που είναι και πιο δύσκολη για επιλογή είναι το πινέλο ματιών. Αυτό λοιπόν το πινέλο που ξεχώρισε και είναι το πινέλο που νομίζω ότι χρειάζεται κάθε γυναίκα εκεί έξω, είναι ένα blending πινέλο. Και εσύ θα μου πεις, αυτό δεν είναι ένα. Είναι ένα πινέλο σε διαφορετική μορφή για να καλύπτει διαφορετικά μάτια και γι' αυτό σας δείχνω τόσο πολλά. Πάμε να σας δείξω όμως και λίγο πιο αναλυτικά πώς είναι αυτά τα πινέλα. Εάν βάλω μπροστά τα δάχτυλά μου θα καταλάβετε τις διαφορές τους. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή του blending πινέλου που θα χρησιμοποιήσετε για τα μάτια σας, το σχήμα των ματιών σας, το σχήμα του καπακιού του ματιού σας για να σας καλύπτει στην ανάγκη σας. Τα blending πινέλα είναι το μοναδικό πινέλο που επέλεξα για το λόγο ότι βοηθούν ώστε να σβήσουν τις σκιές, να μην κάνουν παλωματιές στις σκιές, αλλά να κάνει πιο φυσικό και ομοιόμορφο το αποτέλεσμα των σκιών σας στο μάτι σας. Το εδώ είναι από την εταιρεία Φόλια. Όλα αυτά που έχουν αυτό το περίεργο σχήμα είναι από την εταιρεία Φόλια, απλά έχει σβηστεί. Τώρα ανακαλύψαμε και ποια ήταν η εταιρεία. Αυτό εδώ είναι από την εταιρεία JSAP. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου είναι της εταιρείας Morphe. Αυτό είναι από την εταιρεία Zoeva. Και αυτό εδώ είναι από μια εταιρεία που δεν ξέρω, όμως αυτό για μένα είναι το αγαπημένο πινέλο για τα δικά μου μάτια. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Το συγκεκριμένο πινέλο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα άλλα και καλύπτει τα πιο μικρότερα μάτια, μάτια σαν τα δικά μου. Γιατί μπαίνει στις μικρές γωνιούλες και κάνει όλες αυτές τις λεπτομέρειες και πλεντάρει τα πάντα. Αυτά ήταν όλα τα πινέλα που είχα να σας δείξω. Πάμε όμως να σας δείξω και το νούμερο ένα προϊόν που χρειάζεσαι για να σε καλύψει τα περισσότερα πράγματα, στις περισσότερες ανάγκες. Τι θα άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό, πέρα από ένα σφουγγαράκι. Τα πολύ γνωστά σε όλους σφουγγαράκια, το πιο γνωστό που κυκλοφορεί παγκοσμίως είναι το Beauty Blender. Αυτό δεν είναι Beauty Blender, αυτό είναι από Δημήτρη Στράτος και είναι ένα πολύ αγαπημένο σφουγγάρι. Με αυτό το σφουγγαράκι μπορείς να τοποθετήσεις το foundation σου,
το ρού σου, το μπρόνζερ σου, την πούδρα σου, να κάνεις τα κοψίματα στο πρόσωπό σου. Καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες και κάποιες φορές μπορεί να σε βοηθήσει να τοποθετήσει ακόμα και τις σκιές σου. Οπότε, αν δεν θέλεις να έχεις όλα αυτά τα πινέλα προσώπου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σφουγγαράκι που θα καλύψει τις περισσότερες ανάγκες σου. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα σας δείξω και κάποιες από τις συλλογές που εγώ προσωπικά έχω αγαπήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη επιλογή. Μία εξαιρετική πρόταση για πινέλα, τα οποία που θα καλύψει κάτι παραπάνω από τις βασικές ανάγκες, είναι αυτό της εταιρείας TESAP. Θα το βρείτε στο bwoman.gr, όπου σε πάρα πολύ οικονομική τιμή παίρνεις όλα αυτά εδώ τα πινελάκια μαζί. Έχει πινέλα προσώπου, πινέλα βάσης, πινέλα για ρούς, για κόντουρ, αλλά και για τα μάτια σας. Να κάνετε τα πάντα και κάτι παραπάνω. Είναι cruelty free πινέλα και έχουν εξαιρετική τρίχα. Είναι έτσι συσκευασμένα και μάλιστα τα πιο μεγάλα πινέλα έχουν και τα δικτάκια προστασίας που αυτά είναι καλύτερα να μην τα πετάτε και ενώ πλένετε τα πινέλα σας να τα ξανατοποθετείτε εδώ μέσα, έτσι δεν χάνετε η τριχούλα, δεν χάνει την φορά της και παραμένουν έτσι πάντα όμορφα χωρίς να πετάνε τριχούλες δεξιά και αριστερά. Η δεύτερη επιλογή που σας έχω είναι πάλι έτσι υπολευκούς τόνους και είναι από την εταιρεία Φρεάρια. Πάρα πολύ μα πάρα πολύ οικονομικά πινέλα. Έχει πάρα πολλά πινέλα προσώπου που πίστεψέ με δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Θα τα μοιράσεις και στις φίλες σου και στους φίλους σου. Και έχει και πινέλα προσώπου. Ένα τέτοιο πακέτο σε καλύπτει για κάτι παραπάνω από τις ανάγκες σου. Έχει μέχρι και για πινέλο για τα φρύδια τέλος πάντων. Εξαιρετική επιλογή και πάρα πολύ οικονομική και έχω και πτωτικό κωδικό στην εταιρεία Φρεάρια, θα σας τη βάλω από κάτω στο κουτί των περιγραφών. Η τρίτη και τελευταία επιλογή είναι από τη Morphe, είναι πολύ περισσότερα τα πινέλα, δεν τα βρίσκω τώρα, λογικά τα έχω μέσα για πλύσιμο. Όπου ερχόντουσαν μαζί με αυτό εδώ το κουτάκι φύλαξης και είναι φυσικά η συλλογή που είχε κάνει ο αγαπημένος James Charles με τη Morphe. Ένα πολύ οικονομικό πακέτο και σε καλύπτει σε όλες τις ανάγκες για να κάνεις οποιοδήποτε μακιγιάζ ακόμα και επαγγελματικό. Αυτές ήταν οι τρεις επιλογές μου. Γενικότερα εγώ τη Morphe την αγαπάω πάρα πολύ. Την ξέρω πάρα πολλά χρόνια πριν γίνει γνωστή εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μου είχε κάνει ο άντρας μου δώρο μια συλλογή από τη Morphe. Τα περισσότερα μου πινέλα, όπως έχετε δει σε πάρα πολλά βίντεο, είναι από τη Morphe. Από εκεί και πέρα, εξαιρετική οικονομική εταιρεία είναι φυσικά της Real Techniques που σας ανέφερα, που συνήθως είναι πακετάκια των τριών, αλλά κάποιες φορές έχουν και πακετάκια των πέντε, οικονομική με υπέροχη τρίχα για να κάνεις πολύ ωραίο μακιγιάζ. Μετέπειτα στα πιο ακριβά, εντάξει δεν θα μιλήσω για τα πινέλα της MAC, κάποια έχετε ενστάσεις για το λόγο ότι χρησιμοποιούν φυσική τρίχα, εάν και κάποια από τα περισσότερα καινούργια τους πινέλα έχουν σταματήσει να έχουν φυσική τρίχα. Να ξέρετε ότι δεν σκοτώνουν το ζώο για να του πάρουν τη φυσική τρίχα. Υπάρχουν ζωάκια που τα εκτρέφουν και παίρνουν την τριχούλα τους όταν πέφτει και δημιουργούν τα πινέλα. Δηλαδή μην τρελαίνεστε άλλο με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πλέον τρόποι να χρησιμοποιήσεις φυσική τρίχα σε πινέλα χωρίς να χρειάζεται να σκοτώσεις το ζωάκι. Έτσι λοιπόν μια πολύ καλή επιλογή για κάποιον επαγγελματία. Ναι, σαφέστατα είναι τα πινέλα της. Είναι πολύ ακριβά σαν πινέλα, αλλά για έναν επαγγελματία σίγουρα θα του κάνει απόσβεση. Εξαιρετική επιλογή σε ελληνικά πινέλα, Δημήτρη Στράτος, πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πάρα πολύ ωραία τρίχα και τα πινέλα του, αλλά επίσης και το σφουγγαράκι που έχει βγάλει και το μικρό και το μεγάλο. Ζωέβα, πάρα πολύ οικονομική εταιρεία με πολύ ωραία ποιότητα και η γυναίκα που κρύβεται πίσω από τη Ζωέβα είναι ελληνικής καταγωγής, οπότε ακόμα περισσότερη περήφανη. Και αυτά ήταν λίγο πολύ τα πινέλα που είχα να σας δείξω και να σας πω. Ελπίζω να βρήκατε αρκετά βοηθητικό το σημερινό βίντεο. Πάμε να περάσουμε και στα βασικά μας. Το αν δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, ήρθε η ώρα να κάνεις εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, να πατήσεις και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να μου την αφήσετε από κάτω και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι υπέροχα και μην ξεχνάτε σημαντικότερο. Να χαμογελάτε. Γεια σας.